ευλογήστε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς ο Πάς Κυρίδος και σώσον αγαθή της ψυχάς ημών. Καθίστε, παιδιά. Γίνεται πολύς λόγος στις ημέρες μας για αυτή τη μεγάλη κρίση που μαστίζει όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα την Ευρώπη και ιδιαίτερα θα λέγαμε την πατρίδα μας. Μια κρίση που όμως πολλές φορές εμείς την εστιάζουμε στην οικονομία, διότι βλέπουμε πως τα αποθέματα στο πορτοφόλι μας λιγόστεψαν κατά πολύ και που αδιαφορούμε για το υπόβαθρο αυτής της κρίσης, το οποίο υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια και αυτό μας οδήγησε εδώ, που είναι καθαρά πνευματικό, ηθικό, αξιωματικό, γιατί όχι, όπως έχουμε ξαναπεί, και υπαρξιακό. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν ιερωμένο, ένα δικό μας άνθρωπο, όπως του αρέσει και όπως είναι πραγματικότητα. Τον πατέρα Πολύκα του Μπόρη, είναι κληρικός του Μητροπόλεως μας, διακονεί στον Άγιο Δημήτριο Πειραιός, στα Ταμπούρια, όπως ξέρουμε, ένα ναό που, με τον οποίο συνδέουμε πάρα πολύ στενά, διότι εκεί συνετελέστη το γεγονός της προσωπικής μου πεντηκοστής και έλαβα τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά την αγάπη των πατέρων και ιδιαίτερα του πατρός Πολυκάρπου, όταν τότε έκανα και εγώ τα πρώτα μου βήματα μέσα στην Εκκλησία, ιερατικά βήματα, διακονικά. Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη κατάρτιση, με μια σφαιρική γνώση. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται πολύ με νέους, με εμάς τους νέους ανθρώπους. Και μάλιστα μας υπηρετεί, μας διακονεί από την κεντρική διοίκηση της Εκκλησίας μας, από την Ιερά Σύνοδο. Είναι γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί της Νεότητος. Την έχουμε λοιπόν κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτήν την πνευματική κρίση που σήμερα μας απασχολεί και πώς η Εκκλησία μας, μάλλον ποιες διεξόδους η Εκκλησία μας προτείνει ώστε να ξεφύγουμε, να απαγιστρωθούμε από αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία, την αγάπη και την χαρά που μας προσφέρει ο Κύριος μας. Τον ευχαριστούμε. Εκοπίασε πολύ να βρεθεί σήμερα κοντά μας. Φαντάζεστε πως οι υποχρεώσεις εκεί στη σύνοδο και στο ναό του και γενικότερα σαν πνευματικού, σαν ιερέα είναι πάρα πολλές. Όμως για την αγάπη τη δική μας, αυτής της παρέας, αυτής της συντροφιάς, τα άφησε όλα και με πολύ χαρά ήρθε κοντά μας. Την ευχή σας, Πάτερ. Ευλογείτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Δανίλη, αγαπητό έτσι φίλο, αδελφό, πατέρα. Όταν μου λέγανε ότι εδώ στον Άγιο, στην Αγία Τριάδα κάτι συμβαίνει στο υπόγειο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και ειλικρινά χαίρομαι. Η δική σας παρουσία και τα δικά σας πρόσωπα με γυρίζουν 30 χρόνια πίσω. Ήμουν κάπου εκεί 18 χρονών, άρα ξέρετε πόσο είμαι τώρα, έτσι. 48. Όταν λοιπόν ξεκινάγαμε και εμείς μαζί με ανθρώπους που μοιραζόμασταν τη ζωή μας, τα όνειρά μας και μπαίναμε, το πω έτσι, σε μια περπατησιά μέσα στην Εκκλησία για να δούμε και το αληθινό νόημα της ζωής. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, σε αυτές τις καρέκλες θητεύσαμε και μαθητεύσαμε και εμείς. Ο Θεός επέτρεψε μετά από κάποια χρόνια τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα και να μπούμε σε έναν άλλον χώρο, να διακρίνουμε έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτοί εδώ οι τόποι μου μας μιλάνε. Θα ήθελα να έχουμε κι εγώ, έτσι πώς το λένε, μια κολόνα, μια πέτρα κάποια στιγμή για να μπορώ να λέω τι έχει γίνει εδώ μέσα, πόσο πραγματικά έτσι αναπτυχθήκαμε, αναζωογονηθήκαμε,
όπως είπα, μοιραστήκαμε όνειρα και ελπίδες και ζήσαμε με μια χαρά έτσι εσωτερική, καρδιάς, με πολύ ενθουσιασμό. Το να είσαι κοντά με νέους ανθρώπους και όσους αισθάνονται νέοι, γιατί η νιώτη είναι μια κατάσταση όχι ηλικιακή, αλλά μια κατάσταση καρδιάς, είναι πάντα ένα πολύ καλό εγχείρημα, το οποίο πρέπει να το κάνουν όσοι κάποια στιγμή μεγαλώνουν τουλάχιστον ημερολογιακά. Με τους νέους ανθρώπους εμπνέες, με τους νέους ανθρώπους μπορείς όντως να έρθεις σε κόντρα και με τους νέους ανθρώπους μπορείς να δεις ίσως καλύτερα ακόμα τα πράγματα. Τον ευχαριστώ επίσης γιατί είπε πάρα πολλά, μην περιμένετε, ξέρετε αυτά τα βαρύγδουπα ότι είναι τάδε, είναι αλλιώς, κάνει έτσι. Να είμαστε στην Εκκλησία μέσα και αν είμαστε στην Εκκλησία μέσα και μπορούμε κάθε φορά να κάνουμε αυτό που λέει ο Παύλος, να γινόμαστε τη σπάση τα πάντα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν πρέπει με τους νέους ανθρώπους να τους ακούς, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν πρέπει πάλι με τους μεγάλους να τους ακούς, είναι και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Αν πρέπει να γίνει σε γέφυρα για να μπορεί να περνάει κάποιος και να πηγαίνει κάπου, είναι και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Για όλα αυτά λοιπόν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός για το πόσο καλά τα κάναμε. Ξέρετε, οι τίτλοι φεύγουν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ζούμε στις μέρες μας, ανθρώπους που γνωρίσαμε ότι ήταν κάποτε εξέχουσες προσωπικότητες ή με τα ταμπελάκια αυτά που βάζουν έξω από τις πόρτες. Και άμα είναι κάποιος κανατέος, βάζει ένα τάφ μικρό και φαίνεται το μεγάλο ότι ήταν πριν. Λοιπόν, για όλα αυτά. Έλεγα όμως ότι είναι πολύ σημαντικό το να βρούμε το νόημα της ζωής μας, ένα νόημα το οποίο το χάσαμε και το χάνουμε πολλές φορές. Και εμείς οι άνθρωποι σχετιζόμαστε με τα πράγματα που με τις εκκλησίες, της πνευματικότητας, της ορθοδοξίας. Δεν είμαστε άμυροι, αν θέλετε, από όλο αυτό το γεγονός. Ζούμε εδώ και καιρό μια κατάρρευση των αξιών της ζωής μας. Πρόκειται για μια σοβαρή κρίση, όχι οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, που μας αρέσει ίσως να την ακούμε έτσι, γιατί είναι ένα άλοθη για τα πράγματα τα δικά μας. Αλλά κύρια, το λένε πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτή η κρίση είναι πνευματική. Ό,τι επί αιώνες είχε κατακτηθεί, θα λέγαμε πλέον ότι βρίζεται, χλεβάζεται, ποδοπατείται. Καμία συγκίνηση, κανένα αίσθημα, κανένα σεβασμός για ό,τι το ιερό. Έτσι πλέον ζήσαμε και ζούμε την αποιεροποίηση των πραγμάτων γύρω μας. Έχουμε χάσει την αίσθηση του Αγίου, του Ιερού. Τα πράγματα τα κάναμε πολύ δικά μας. Τα πράγματα επίσης τα βάλαμε γύρω από τον εαυτό μας. Θεοποιήσαμε τις επιθυμίες μας, θεοποιήσαμε όλα εκείνα τα οποία έκαναν τελικά τον άνθρωπο να εγκλωβιστεί και να εξαρτηθεί. Λησμόνησε ο σύγχρονος άνθρωπος τον κύριο σκοπό της ύπαρξής του. Θεώρησε ότι είναι ίσως ένας επίγειος αθάνατος. Βλέπετε, το προσδόκιμο της ηλικίας μας ανέβηκε και σύμφωνα με το προσδόκιμο της ηλικίας μας τώρα ορίζεται και η σύνταξή μας. Ο άνθρωπος θέλησε να είναι και θέλησε να μπορεί να είναι αθάνατος, αλλά δεν το κατάφερε και πολλές φορές ζει με την ψευδαίσθηση αυτή. Δέθηκε ισχυρά με την ύλη, τα χρήματα, τα κτήματα και τα πράγματα. Θυμάστε εκείνες τις μεγάλες έτσι αφίσες των τραπεζών, των εμπορικών που έλεγε «Κάνουμε πράξη της επιθυμίας σας». Όταν τα θέλω μας και οι επιθυμίες μας γινόντουσαν τρόπος κλαβιάς της ζωής μας. Κάποια στιγμή ήρθαν τα πράγματα έτσι που οι αφίσες πέσανε, ξεσκεπάστηκαν, οι άνθρωποι πλέον θέλω να πιστεύω ότι άρχισαν να ψάχνονται. Και τα θέλω μας και οι επιθυμίες μας, τα εγώ μας, αυτά που θεωρούσαμε ότι τα δικαιούμασταν, πλέον είναι συζητήσιμα πράγματα. Νόμισε ελευθερία την ασυδοσία, την ασέβεια πρόοδο, την απάτη ευφυΐα, την αμαρτία απελευθέρωση, την τιμιότητα ανοησία. Μπήκε στη ζωή των νεοελλήνων η αμφισβήτηση, η αμφιβολία, η καχυποψία, η απόρριψη, θεοποιήθηκε
η χρησιμολαγνία, η σαρκολατρία, η επιρμένη φιλοδοξία, ωραιοποιήθηκε η υποκρισία. Είναι πράγματα τα οποία τα βιώνουμε, τα ζούμε. Είμαστε σε έναν κόσμο και που και εμείς είμαστε κομμάτια και ψηφίδες αυτού του κόσμου, στο οποίο όντως, και βλέπω και σήμερα, παρόλο ότι υπάρχει όλο αυτό το γεγονός, παρόλο ότι υπάρχει αυτή έτσι η ανασφάλεια, οι άνθρωποι πολλές φορές επιμένουν πεισματικά στο να συνεχίζουν σε έναν τρόπο ζωής που δεν τους βγάζει πουθενά. Όπως επίσης, θέλω να ξέρετε από την εμπειρία μας στην εξομολογητική ότι αυτή η περίοδος έχει οδηγήσει πάρα πολλούς ανθρώπους πίσω να βρουν μια ελπίδα. Όχι μια αβέβαιη ελπίδα, μια βέβαιη ελπίδα, το πρόσωπο της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα και η Εκκλησία πολλές φορές θεωρήθηκε ενοχλητική. Σκάνδαλα της Εκκλησίας τα οποία διωγγώθηκαν λαθεμένων εκπροσώπων της, αλλά εφευρέθηκαν, συντηρήθηκαν και διατηρήθηκαν ώστε ο κόσμος να δυσανασχετεί και μόνο που βλέπει ράσο στον δρόμο. Πριν χρόνια ήμασταν, το πω έτσι, μας έδειχναν με το δάκτυλο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ευτυχώς δείχνουμε το δάκτυλο τους πολιτικούς. Είμαστε σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα αναγνωρίζουν το έργο της Εκκλησίας το οποίο κάνει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το έργο της Εκκλησίας δεν είναι να δίνει απλά μόνο φαγητό. Ένας μεγάλος πειρασμός στην εποχή μας, το ότι δίνουμε πάρα πολύ φαγητό, πρέπει να δώσουμε φαγητό. Αλλά δεν είναι αυτό ο ρόλος της Εκκλησίας, εντάξει. Και οι πρόσκοποι μπορούν να δώσουν φαγητό, ξέρετε. Η Εκκλησία καλείται να δώσει ένα μεγάλο, μια μεγάλη απάντηση στο ερώτημα του θανάτου. Γι' αυτό και καμιά φορά μας αναγνωρίζουν την ιδιότητα της Εκκλησίας, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι πολύ καλά, αφού έχετε τρόφιμα, δώστε να χορτάσουν στομάχια των ανθρώπων. Η Εκκλησία όμως μιλούσε στα στομάχια των ανθρώπων, μιλούσε στους ανθρώπους με γεμάτα και άδεια στομάχια. Και το μεγάλο βασικό πρόβλημα πάντα του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Αν υπάρχει υπέρβαση του θανάτου, υπάρχει και υπέρβαση και στα άλλα πράγματα. Το περασμένο Σάββατο βρέθηκα στην Κύπρο στα φυλακισμένα μνήματα. Νέα παιδιά τα οποία στα 22 τους χρόνια έπαιζαν με το θάνατο. Και σκεφτόμουν και έλεγα πως ένας χριστιανός, ο οποίος πραγματικά μέσα του βιώνει ότι μπορεί να ξεγελάσει το θάνατο, να γελάει με το θάνατο, είναι έτοιμος να γίνει και ήρωας. Ένας ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει το θάνατο και ο θάνατος γι' αυτό είναι κάτι τρομερό, δεν θα γίνει ποτέ ήρωας. Κι αν γίνει ένας εθνικός ήρωας, φανταστείτε τους μάρτυρες που κάθε μέρα παίζανε, όπως το λένε, με τον θάνατο και ξεγελούσαν τον θάνατο. Η Εκκλησία δεν είναι ένα μικρό μάγαζο. Η Εκκλησία υπήρξε πριν από εμάς και ασφαλώς θα υπάρξει και μετά από εμάς. Το λέω κάθε φορά που κάτι γίνεται και πάντα λέμε κοίταξε τι γίνεται, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι σκανδαλίστηκαν. Την εποχή εκείνη που λεγόντουσαν όλα αυτά τα περί διαφόρων έτσι σκανδάλων εκκλησιαστικών, λέγαμε πως όσοι άνθρωποι είναι πιστοί θα παραμείνουν πιστοί. Όσοι είναι άπιστοι θα παραμείνουν άπιστοι. Πάντα υπάρχει έτσι ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στους πιστούς και στους απίστους που εκεί ανάλογα ίσως με τη διάθεσή τους πάνε μία από εδώ και πάνε μία από εκεί. Όμως λέμε ότι η Εκκλησία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και σας είπα και στην αρχή ότι καλό είμαστε μέσα στην Εκκλησία και αν είμαστε στην Εκκλησία, ό,τι και αν είμαστε, καλό είναι αυτό που κάνουμε. Η συνείδηση λοιπόν αγωνία. Το είναι κάθε σοβαρό ανθρώπου, αναζητά τις καθάριες πηγές των υδάτων για να ξεδιψάσει αληθινά. Οι διάφορες συνταγές για βρός και ριδονή πρόσφεραν τελικά μια άφθονη οδύνη. Τα ψώνια της αμαρτίας θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουμε αυτές τις μέρες ή αυτή την εποχή ή θα βιώσουμε και αύριο, είδατε όλοι είμαστε με την αγωνία της επόμενης είδησης. Όχι αυτής που μας πέρασε, γιατί είναι ήδη περασμένη, αλλά της επόμενης είδησης. Την περασμένη Κυριακή ήμασταν στην Κύπρο και γινόταν εδώ έτσι ένα μακελιό στην Αθήνα και έλεγαν εκεί ο κόσμος, άραγε θα βρούμε αύριο το αεροδρόμιο ανοιχτό.
Τα οξύρια μας αμαρτίας είναι θάνατος και με ό,τι εξαρτάσαι έχει το ανάλογο του τίμημα. Και αυτή η δονή που θελήσαμε να γευθούμε σε όλα τα επίπεδα, ξέρετε, δημιουργεί και οδύνη. Έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, νομίζω, του πατρός Φιλοθέου Φάρου, το οποίο με εδώ διαβάστε. Ένα διέξοδο λοιπόν επικρατεί στις συζητήσεις μας. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι των καιρών μας κλείνονται στον εαυτό τους και αν δεν παραμιλούν και μελαγχολούν, μονολογούν στοχαστικά για την τόσο βίαιη αλλαγή των καιρών. Οι άνθρωποι ατομιστές, ιδιότροποι, νευρικοί, βιαστικοί, επιπόλαιοι, απαξίωση στην πολιτική και διαφθορά στους πολιτικούς, εκκλησιαστικοί άρχοντες που φωνασκούν και απειλούν, άλλοι σιωπούν και κρύβονται, τελική και οδυνηρή διαπίστωση, μια γενική φθορά που δίνει πίκρα, λύπη και έναν πόνο βαθύ. Ξέρετε, καμιά φορά και εμείς έτσι οι κληρικοί έτσι μιλάμε και λέμε τι αισθάνεσαι, όπως και εσείς λέτε, τι αισθανόμαστε. Και όλοι μας μέσα μας έχουμε όντως μια γεύση ότι κανείς δεν μας είπε, παιδάκι, να στυπήσει έτσι λίγο την πλάτη, να μας δώσει λίγο κουράγιο, να πάμε παραπέρα. Πικρενόμαστε από τα πράγματα τα δικά μας, από τους χώρους μας. Ξέρετε, είναι πολύ οδυνηρό να ζεις σε έναν χώρο, να θυσιάσεις σε έναν χώρο και να μην εισπράττεις κάτι. Τα συστήματά μας τα πολιτικά, είτε λέγεται καπιταλισμός, είτε λέγεται σοσιαλισμός, είπαν πολλές αναλήθειες και έδωσαν πολλές υποσχέσεις. Όλοι θα είναι ίσοι, ικανοί, τυχεροί και πλούσιοι. Σύντομα όμως απογοητευτήκαμε όλοι μας ικτρά. Αισθάνθηκε ζωηρά ότι εξαπατήθηκε ο άνθρωπος. Οι πολιτικές ηγεσίες στάθηκαν αρκετά ειλικρινείς. Και βλέπετε, σας το έλεγα και πριν, σήμερα το να είσαι παπάς είσαι μάλλον κάτι που είσαι ήρωας. Το να είσαι πολιτικός, είδαμε το ότι συνέβη και το τι ακόμα ίσως θα συμβεί. Αυτό που κάποτε, πολλές δεκαετίες πριν, πολλοί πιστεύαν ότι η πολιτική θα δώσει λύσεις, τελικά διαψεύστηκε, καθώς η πολιτική με ένα πνεύμα ητοπάθειας και η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρογιώτα μας οδηγούν σε αυτόν τον βαρβαρισμό και μας οδηγούν και σε αυτήν την αίσθηση του ότι δεν αξίζουμε αυτό που είμαστε. Η διαφθορά κατάντησε ένα γενικό φαινόμενο. Κανείς δεν περίμενε τόσο σύντομη μεταστροφή, θα λέγαμε, των πάντων. Κύρια θέση ανάμεσά μας και ακόμα, να ξέρετε, έχει τηλεόραση, ας πούμε. Είναι σαν παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν μια εικόνα, στην αιστεία τους είχαν μια εικόνα. Σήμερα οι άνθρωποι ζούμε με αυτό το παραλήρημα της τηλεόρασης, μου το λέει και η μητέρα μου, το πει τηλεόραση. Και αυτό που η τηλεόραση έτσι είναι. Και εμείς ακούμε πολλά πράγματα γιατί το πει η τηλεόραση. Δεν αναλάβουμε το καντήλι μας που θα έπρεπε να είναι άσβηστο μέσα στο σπίτι μας, όμως η τηλεόραση δεν σβήνει ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται με ανοιχτή τηλεόραση. Άντε να το δικαιολογήσω σε μια γιαγιά που είναι μόνη της και θέλει να ακούει κάποιον έτσι για να μην πλήττει, αλλά όλοι υπόλοιποι. Μπαίνουμε στο αμάξι μας και μόλις βάζουμε το κλειδί στην μηχανή, το πρώτο πράγμα που ακούγεται είναι το ραδιόφωνο, δεν το κλείνουμε. Δεν θέλουμε τη μοναξιά, δεν θέλουμε την ησυχία. Θέλουμε πάντα κάτι να μας ενοχλεί. Και αυτό που ακούμε πάντα είναι οι ειδήσεις. Έλεγε κάποιος το πιο βίαιο πράγμα και το πιο έτσι σκληρό πράγμα που λέμε είναι οι ειδήσεις, τα βλέπεις όλα. Βλέπεις από το πώς το λένε, από το κακό, το έγκλημα, το πορνό, τα πάντα, στο δελτίο ειδήσεων, σε μια ζώνη που επιτρέπεται. Βλέπετε και τα προγράμματά μας στην τηλεόραση, δηλαδή είναι όλα κατάλληλα. Το ένα είναι κατάλληλο μέχρι 15 ετών, το άλλο είναι κατάλληλο μέχρι 18 ετών και το άλλο είναι κατάλληλο πάνω από 18. Είναι κατάλληλα όμως όλα. Δεν είναι τίποτα ακατάλληλο. Είναι κατάλληλα, απλά βάζουμε κάποια όρια. Φωτίζει, μάλλον αντί να φωτίζεις
σκοτίζει, παραμορφώνει, παραποιεί, υπνοτίζει, πλασάρει νέες ιδέες, νέα ηθική, νέα στάση ζωής. Κάποιος μου έλεγε που δουλεύει στα περιοδικά αυτά, τα lifestyle, πώς τα λέτε, δεν ξέρω εγώ, ότι υπάρχει ένας εκδότης ο οποίος χρόνια πριν παρουσίασε όλη αυτή τη lifestyle, έτσι, άποψη της ζωής μας. Ας πούμε ότι μπορεί η κυρία που μένει στα ταμπούρια το πρωί, ας πούμε, να σηκώνεται, να βάφεται, να βάφει το χέρι της, ας πούμε, και να πηγαίνει το μικρό της παιδί, ας πούμε, στο σχολείο. Και μετά με το βαμμένο νύχι, ας πούμε, θα πάει να μαγειρέψει, ας πούμε, θα πάει να σφουγγαρίσει το lifestyle. Παλαιότερα στον Πειραιά λέγαμε, όταν βλέπαμε έτσι κάποιον να είναι κάπως, το λέγαμε ξεπεσμένο ή κολονακιώτη. Τώρα και οι Πειραιώτες γίνανε κολονακιώτες, γιατί να υπάρχει ένα κολονάκι, να κάνουμε πολλά κολονάκια. Είναι αυτό το οποίο εισπράξαμε και το βάλαμε μέσα μας, μπήκε μέσα μας. Δεν είμαστε άμυροι. Και όλα αυτά δεν είναι σε ανθρώπους έξω από εμάς, είναι και σε εμάς. Ο ταλέπορος άνθρωπος φαντάζεται ότι απελευθερώνεται πλήρως με την αναρχία, την ασυδοσία, αφημών τη συνείδηση, σκοτίζει το νου του, πνίγει τα αισθήματά του, ρίχνεται ξέφρυνο στην απόλαυση της ύλη σε ένα παράξενο εορτασμό φθοράς. Η διαφθορά ήρθε με την αποξένωση του ανθρώπου από το Θεό και των πλησίων. Χάθηκε το βαθύ νόημα της ζωής. Ο ανταγωνισμός, ο αθέμητος συναγωνισμός, ο επιρμένος πρωταγωνιτισμός έφεραν μεγάλα εσωτερικά κενά, ρογμές ισχυρές στο ανθρώπινο πρόσωπο. Δείτε, και το βλέπουμε και στα παιδιά μας πολλές φορές, τουλάχιστον λίγα χρόνια πριν, γιατί τώρα και αυτά τα παιδιά ζουν με την αίσθηση γιατί να συνεχίζω, τι να κάνω, γιατί να τελειώσω ένα πανεπιστήμιο. Παλαιότερα εξομολογούσαμε παιδιά και μας έλεγαν έχω βγάλει αυτή τη σχολή και αυτή τη σχολή και πρέπει να βρω μια θέση διευθυντική. Τώρα μας λένε μια δουλειά και ό,τι και να είναι. Είχαμε τα μυαλά μας πάνω τον αέρα. Ίσως και εμείς, στον χώρο, τον εκκλησιαστικό, ξέρετε. Ένας παπάς μπαίνει για να διακονήσει, ας πούμε, στην εκκλησία μέσα, να γίνει δούλος. Ε? Όχι να έχει, πώς το λένε έτσι, απόλαβες. Είχε λοιπόν έτσι μια κόντρα γέρη, ας πούμε. Θέλαμε να γίνουμε όλοι διευθυντές. Θέλαμε να γίνουμε πρώτοι. Και λέγει κάποιος, μα αν είμαστε πρώτοι, λέει, ο λόγος του Χριστού του λέει να είστε τελευταίοι, για ποιον το λέει. Αν είμαστε όλοι πρώτοι, ποιος θα είναι δεύτερος. Είναι σαν τις κυρίες που όταν κάνουν μια εκδρομή, ξέρετε, με την ενορία στο πούλμαν, λέγω, θέλω να είμαι στην πρώτη θέση. Και εγώ είμαι στην πρώτη θέση. Οπότε λέω, στην Ελλάδα πρέπει να πάρουμε ένα πούλμαν το οποίο να είναι έτσι. Να χωράνε όλοι, ας πούμε, και να είναι πρώτοι. Χρειάζεται λοιπόν ειλικρίνεια, σοβαρότητα, γενναιότητα, άμεση βοήθεια, δεν υπάρχει χρόνος και δικαιολογίες για αναβολές. Δεν ωφελούν λοιπόν οι κατηγορίες, οι φωνές, οι επιτιμήσεις, τα φώτα να στραφούν μέσα μας, να δούμε κατάματα τον εαυτό μας όλοι, δίχως περιστροφές και μακρούς προλόγους. Τα μέσα ενημέρωσης στρέφουν συνεχώς δυνατά φώτα προς τους άλλους. Αγαπούν την εύκολη κριτική και όχι την αυστηρή αυτοκριτική. Έτσι συγκρινόμαστε συνήθως με τους χειρότερους. Οι ανήθικοι μιλούν περί ηθικής και η αλιβάνιση για την κάθαρση της Εκκλησίας. Δείτε και στη ζωή μας. Πάντα όταν θέλουμε έτσι να πούμε κάτι, λέμε, ρε παιδί μου, δεν είμαι σαν γι' αυτόν. Όταν ήμουν μικρότερος, μου λέγει κάποιος ότι θα μας βάλει, ας πούμε, ο Θεός την ημέρα της Χρήσεως, που αύριο είναι το Ευαγγέλιο της Χρήσεως, μπροστά, ας πούμε, τον Άγιο Κήρυκο. Τον ξέρετε, τον Άγιο Κήρυκο. Είναι ένας νέος μάρτυρας, η μητέρα του είναι η Αγία Ιουλίτα. Θα σε βάλει απέναντι, πει, αυτός μαρτύρησε, εσύ τι έκανες. Αυτά είναι τα μέτρα με τα οποία πρέπει να κρυνόμαστε, ας πούμε. Το ότι ο άλλος δίπλα μας είναι κακός, είναι μια πραγματικότητα, αλλά υπάρχει και ο άλλος που είναι Άγιος. Τα μέτρα μας τα χαμηλώνουμε πάρα πολύ, τα έχουμε χαμηλώσει πολύ και τα χαμηλώνουμε ακόμα. Δεν είναι για μας όλα τα πράγματα, ας πούμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Πώς θα κάνουμε παλαιότερα. Στην εποχή του Αγίου Κηρύκου, ας πούμε, δεν υπήρχε
πώς το λένε, η αίσθηση να πάει και αυτό σε ένα παιδότοπο, ας πούμε, να πάει στο fast food της γειτονιάς του, ας πούμε. Σήμερα καμιά φορά λέω ότι είναι μεγάλο πράγμα, ας πούμε, για ένα νέο παιδί και είναι μαρτυρικό, ας πούμε, το λένε ηθικό παιδί, είναι αγνό παιδί, είναι μαρτύριο. Γιατί δεν υπάρχει το μαρτύριο του αίματος, υπάρχει το μαρτύριο της συνειδήσεως. Και βλέπετε πολλές φορές ο καθένας προσαρμόζει την έννοια της ηθικής, την έννοια της εγκράτειας, την έννοια στο μέτρο του. Μας αρέσει έτσι. Και μάλιστα λέμε, αν ήταν ο Χριστός της μέτρας δεν θα έχει έναν άλλο λόγο. Δεν θα έχει άλλο λόγο. Εμείς θέλουμε να έχει άλλο λόγο, έτσι. Για να μπορούμε έτσι να χαϊδεύουμε τις δικές μας έτσι αδυναμίες και να βάζουμε το Θεό στα μέτρα μας. Η διαφθορά είναι στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και εκεί πρέπει να εντοπιστεί, λέει, το πρόβλημα. Μην ψάχνουμε μακριά μας κάτι που είναι μέσα μας. Ο Χριστός επέμενε για εσωτερική νύψη, αυτοκριτική, για αυτογνωσία, αυτομεμψία και αυτοκατηγορία. Ελευθερία κυρίως είναι να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις τον εαυτό σου και όχι αυτό σου να κάνει εσένα ό,τι θέλεις. Γενναιότητα είναι να νικήσεις τα πάθη σου. Ο άνθρωπος σήμερα είναι κατά φαντασία ελεύθερος, καθώς είναι τελικά δουλωμένος σε όλα αυτά που τελικά τον κάνουν να αισθάνεται εξαρτημένος και να έχει μια πρόσχερη, αν θέλετε, αίσθηση χαράς και ειδονής. Οι ληστές από καιρό έχουν απορρίψει κάθε θρησκευτικότητα και έχουν, όπως προείπει, θεοποιήσει τη σάρκα, το χρήμα. Ο άνθρωπος δεν θέλει σήμερα να έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις, επιθυμεί να έχει μόνο δικαιώματα, δικαιώματα για τα οποία τελικά πάσχει φοβερά. Η μόνη και μόνιμη αγάπη της ύλης δεν μπορεί να δημιουργήσει ποτέ έναν άνθρωπο αδιάφορο. Ήθος κανείς αποκτά αγαπώντας το πνεύμα. Αν ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι ο Χριστός, οι σχέσεις αυτές είναι τιμόρροπες, λέει κάποιος. Αν ο άνθρωπος δεν βγει από το σκληρό εγώ, στο φιλάνθρωπο εσύ και δεν έχει μια προσωπική συνάντηση με τον ζωντανό Θεό, θα ματαιοπονεί. Αν δεν εμπιστευτούμε το Θεό και τον συνάνθρωπο, θα πάσουμε από μοναξιά. Παρά τις όποιες προσπάθειες, η ζωή δεν θα αλλάζει. Θα βουλιάζει καθημερινά στην ανία. Μέσα λοιπόν στο πνευματικό και αναπτυσσόμενο αυτό γεγονός θα αναπτύσσεται η υποκρισία. Και είναι επηρεασμένος αυτός ο βίος μας. Όλος αυτός ο βίος μας, θυμάστε παλαιότερα είχαμε αυτή την αγάπη, το όραμα, ας πούμε, να γίνουμε κι εμείς όπως οι άλλοι. Λέγαμε να γίνουμε κι εμείς δύση, ας πούμε. Τώρα λέμε δεν πειράζει, να ξαναγυρίσουμε, να είμαστε αυτό που είμαστε. Όταν όμως μας έδινε τα ξυλοκέρατα η δύση, λέγαμε το γιατί. Και αυτό συμβαίνει πάντα, ξέρετε, στη ζωή μας. Όταν έρχονται τα καλά, δεν λέμε γιατί έρχονται, γιατί μας ήρθαν εμάς. Όταν πρέπει όμως να δούμε, όπως λέγαμε, τη σχέση και την εξάρτηση που έχουμε, τότε αρχίζουμε να πονάμε για όλο αυτό που γίνεται. Η αυτονόμηση σε ένα δαιμονικό ατομοκεντρισμό με μόνο όραμα την ευδαιμονία και την ευμάρεια δημιουργεί ένα πολικό κλίμα και βαθαίνει την κρίση. Είπαμε προηγουμένως ότι τα μέσα ενημέρωσης, η τηλεόραση, τα έντυπα ήταν αυτό το οποίο όντως δημιούργησε πολλές φορές αυτό το ήθος, το νέο ήθος στον άνθρωπο. Καμιά κουβέντα για παιδεία, πίστη, ιδανικά ήθος και χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί στον πατέρα Δανιήλ, αλλά σε κάποιες εξομολογήσεις υπήρχε πρόβλημα το πέτσι ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, ας πούμε για το πρόγραμμα που δεν μπορούν να δουν όλοι μαζί. Για τις 4-5 τηλεοράσεις που έχει ένα σπίτι, που πρέπει να έχει κάθε σπίτι αυτό που θέλει να βλέπει ο καθένας. Μιλούσαμε προηγουμένως για αυτονόμηση, δηλαδή κάτι που το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Μια καθημερινότητα που τελικά διασπά τον άνθρωπο. Να ξαναβρεθεί λοιπόν και πάλι ο θείος φόβος, το βαθύ νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου, η ιερότητα του μοναδικού ανθρώπινου προσώπου. Να ανακαλυφθεί αξίζει και πρέπει σύντομα
η θρησκευτικότητα, ο αλλοσεβασμός, η αλλοκατανόηση, η αλλοβοήθεια. Δεν μπορεί η αλλοσυνείδηση να ανέχεται, να επιβραβεύει το κακό. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα χρειαζόμαστε επαναστάτες. Δηλαδή, όντως να επαναστατήσουμε, αλλά έλεγε κάποιος ότι για να φτάσεις στην επανάσταση, θα πρέπει να φτάσεις να ξεκινήσεις από την Ανάσταση. Ο καθένας στο υπάρχον σκοτάδι ας ανάψει το κερί του και θα γκριζάνει, λέει, σιγά σιγά το σκοτάδι που μας κουράζει. Το εργαλείο της μεταμορφώσεως του κόσμου είναι στα χέρια του καθενός μας. Η κρίση δεν θα πρέπει να μας αφήσει σε ένα μονότονο, γκρινιάρικο και μεγαλόστομο απλό γεγονός μιας κριτικής. Να αρχίσουμε με την αυτοκριτική. Από εκεί πλέον θα αρχίσουμε και την ανοικοδόμηση. Τα δάκρυα να πλύνουν τα νομήματά μας. Και είναι καλό, λέει, να δακρύζουμε. Η οφθαλμία τη λένε ότι όταν δακρύζουμε πάρα πολύ καθαρίζει το μάτι. Οι πατέρες πάλι λένε ότι είναι καλό να υπάρχει το χάρισμα των δακρύων. Δεν το έχουμε, εγώ δεν το έχω τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς είναι το χάρισμα για να σας το πω, αλλά ας μάθουμε κάποιες φορές και να πονάμε, ας μάθουμε και κάποιες φορές όντως να δεχόμαστε αυτό το οποίο είναι για καλό μας. Ο λόγος της Εκκλησίας του Χριστού δεν έχει λήξει, ούτε έχει φθαρεί. Γι' αυτό λοιπόν ας ξανακουστεί προσεκτικά και πρώτα από εμάς που τον εκφέρουμε. Σε ένα κόσμο διαφθοράς, απάτης και χυποψίας, ψεύδους, κολακίας και απανθρωπιάς, να ακουστούν οι μακαρισμοί του Κυρίου, οι λόγοι των Αγίων, η σοφία των γερόντων της ερήμου. Μη μας εμποδίσει καμιά δειλία, οκνηρία, φυγοπονία και αναβολή. Με το Άγιο Φιλότιμο που λέγει ο πατήρ Παΐσιος, καλούμαστε σε ένα γενναίο αγώνα προσωπικής αντιστάσεως. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας λέμε πως ξέρουμε τα πράγματα, τα κατέχουμε, έτσι δεν είναι, τα κατέχουμε και καλύτερα από τους άλλους. Σήμερα είναι μια εποχή που χρειάζεται η μαρτυρία μας να είναι πρώτα μαρτυρία ζωής και στάσης ζωής και μετά λόγο. Ο λόγος, είπαμε, επειδή πολλές φορές είναι κενός και επειδή και οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν μπουχτίσει από έναν άλλο λόγο, που και αυτός είναι άδειος, ο λόγος της Εκκλησίας να είναι μια στάση ζωής. Ο Άγιος Πολύκαρπος, που φέρω το όνομά του λοιπόν, αν διαβάσει κάποιος λίγο τη βιωτή του, θα δει ότι εκεί στη Σμύρνη όταν περπάταγε, τον έλεγαν ότι είναι ένα Ευαγγέλιο γινοσκόμενο και αναγινοσκόμενο. Δηλαδή έβλεπες, λέει, τον Άγιο και ήταν ένα Ευαγγέλιο μόνο που τον έβλεπες και τον διάβαζες κιόλας. Σήμερα αισθανόμαστε ότι, αισθάνομαι μάλλον και εγώ προσωπικά, ότι αυτή η μαρτυρία λείπει. Και ξέρετε, δεν είναι η μαρτυρία να υπερασπιστούμε το δίκαιο του Θεού ως δικηγόρη του Θεού. Δηλαδή καμιά φορά λέμε, μα είπα Πάτερ, ξέρετε, τους είπα, τους άνοιξα τα μάτια. Αλλά μια μαρτυρία, πολύ βαθύτερη ακόμα, σαν τη μαρτυρία των ανθρώπων εκείνων που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε εμείς οι άντρες του Άγιου και λέμε, κοίταξε τον αυτός ο άνθρωπος που μιλάει και δεν μας είπε τίποτα. Μια μαρτυρία η οποία έχει μια καθολική αποδοχή από τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια βέβαιη και σίγουρη ελπίδα και είναι η μαρτυρία μιας ζωής που κρατά ζωντανή την ελπίδα. Μια ακόμη αιτία της σοβαρής κρίσης των καιρών μας είναι το ασταμάτητο κυνηγητό, λέει, της Σιδωνής. Μια Σιδωνής παράλογης που κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή έχει σαν αποτέλεσμα την οδύνη. Η ειδονή δεν έγκυται μόνο στη σαρκολατρία, αλλά και στη χειδαιότητα, την ασέβεια, τον ευδαιμονισμό και την ασυδοσία. Αυτή η οδύνη, προερχόμενη από την παράλογη ειδονή, μπορεί να γίνει ξυπνητήρι εφαλτήριο για την αποτείνεξη της χαμερπού ζωής που ζούμε. Την περασμένη Κυριακή διαβάσαμε την παραβολή του Ασώτου Ιού. Η γειδονή που οδήγησε τον άνθρωπο εκεί στο να είναι μαζί με τους χείρους ένα ακριβώς πράγμα. Κάποια φορά και εμείς λέμε, τι είναι η γειδονή και περιοριζόμαστε στα ηθικά πράγματα, τα πράγματα του σώματος, ας πούμε. Αλλά και αυτή πάλι, όπως λέει εδώ το κείμενο,
το ότι θελήσαμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα με αυτό το πρέπει να το πω έτσι, την περιπέτεια μιας καλύτερης ζωής που όμως τελικά ήταν απόρριψη του Θεού, είναι και αυτό εξίσου θανατηφόρο. Ο πειρασμός λοιπόν, ο οποίος κάνει τον άνθρωπο να αφήσει την αγάπη και να κάνει αντί αγάπη, αντί της αγάπης, να έχει μέσα το βαθύ αίσθημα μιας ειδονής προσωπικής. Η ειδονοθυρία, λέει, ξεμασκαρεύτηκε, τα πάθη κανακεύονται και επαινούνται. Έλεγα στην αρχή κάποια στιγμή ότι παρόλο ότι ζούμε ό,τι ζούμε αυτή την εποχή, ξέρετε, είναι πολύ γερό, το φαινόμενο πάλι, των ανθρώπων οι οποίοι μη έχοντας άλλες επιλογές και άλλα οράματα για τη ζωή τους, να είναι κλεισμένοι μέσα στη σαρκολατρία. Να είναι κλεισμένοι στα πάθη. Και πάλι, βλέπετε, μας πυρπολούν. Βλέπω τα νέα παιδιά, τα παιδιά στο σχολείο, τα παιδιά που την έχουν πατήσει, συγχωρέσουμε να το πω έτσι, πόσο φέρνουν βαρέως τα πράγματα αυτά, τις επιλογές αυτές που τους έβαλε πουθενά. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής στους περίφημους λόγους του περί αγάπης λέει πως από το πώς χρησιμοποιούμε τα πράγματα γινόμαστε φαύλοι ή ενάρετοι. Υπάρχει χρήση και παράχρηση, κατάχρηση, πλεονασμός, χωρισμός και σπατάλη. Η απόρριψη κάθε ορί δεν είναι πραγματική ελευθερία. Ο κοσμικός άνθρωπος, ενοχλούμενος από την παρουσία του Θεού στον κόσμο, τον απομάκρυνε, νομίζοντας ότι έτσι θα απολαμβάνει την πλήρη ελευθερία του ανενόχλητα. Τελικά οι πολλές ευκολίες δυσκόλεψαν, λέει, τη ζωή και όπως έχουμε ξαναπεί, πολλή άνεση πρόσφερε αυτόν η ανία. Το λέει κάπου το πατήρ Πορφύριος. Λέει, φτιάξαμε, λέει, στα παιδιά μας δυσκολίες από τα πολλά πράγματα που τους δημιουργήσαμε. Και τα παιδιά μας δυσκολεύονται από όλα αυτά τα οποία πλέον, ενώ θα πρέπει να τους κάνει καλύτερη τη ζωή, παρόλα αυτά τους κάνει πιο δύσκολη. Έχουν τα πάντα και δυσκολεύονται. Στις μέρες μας και εμείς ακούμε ποιότητα ζωής, άνοδος του βιωτικού επίπεδου, αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε και για μείωση πνευματικών αξιών, απόρριψη ιερών θεσμών, άρνηση αληθιών. Η ευαίσθητη, ντροπαλή, η τίμη, η ευγενής δεν έχουν θέση σε έναν κόσμο που είναι ατομοκεντρικός, που είναι σκληρός, υπερφύαλος, ανταγωνιστικός και εξουσιαστικός. Η έλλειψη ουσιαστικής χαράς από τη ζωή των πολλών θα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το που πάμε. Η παρούσα ζωή είναι ο χώρος εξετάσεων για την είσοδό μας στην αιώνια ζωή. Αυτό δεν επιτρέπεται ποτέ να το λησμόνουμε. Δεν είμαστε λοιπόν επιγείως αθάνατοι όπως θα θέλαμε να είμαστε. Είμαστε φιλοξενούμενοι στη γη, παρεπίδημοι και προσωρινοί. Έξω από το κελί ενός αγιορείτου μοναχού έγραφε «Σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε ουδενός». Δηλαδή σήμερα είναι δικό μου, αύριον κάποιο άλλο, ποτέ δεν θα είναι κανενός. Στον κόσμο αυτό υπάρχουμε για να γνωρίσουμε τον Θεό. Η αποτυχία αυτής της ουσιαστικής γνωριμίας με τον Θεό αποτελεί και τη μεγαλύτερη τραγωδία του ανθρώπου. Η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό θα του χαρίσει την ολοκλήρωση και την απόλυτη χαρά. Η παρακμή έρχεται με πάρα πολλούς τρόπους. Έρχεται με την ποικίλη νοθεία. Η σκέψη γίνεται πονηρή και όχι αγαθή, το ήθος άηθες, η πίστη χάνεται, η ευσέβεια πολλές φορές γίνεται μια μάσκα στους ανθρώπους. Συνέπεια αυτών οι ανισορροπίες, οι μειονεξίες, οι φοβίες, οι διαταραχές. Η θρησκευτικότητα σήμερα ειρωνεύεται και περιφρονείται. Μήπως όμως δίνουμε, λέει, και εμείς αφορμές. Μήπως δεν είμαστε πραγματικά γνήσιοι χριστιανοί και ενώ τα στοιχεία έχουν γεμίσει τη ζωή μας. Μήπως, λέει, ο Γκάντι, όπως έλεγε μάλλον ο Γκάντι, δεν μοιάζουμε με τον Χριστού και γι' αυτό ο Γκάντι αγαπούσε τον Χριστό, αλλά δεν αγαπούσε τους χριστιανούς. Μέσα στην όλη αυτή λοιπόν θλιβερή πραγματικότητα μπορεί να ελπίζει κανείς.
αν μπορούμε να πούμε, όλα επιτρέπονται εκτός από την απελπισία τελικά, αν ξέρετε. Η απελπισία είναι μια καθαρά δαιμονική κατάσταση και δαιμονοκίνητη. Δεν μπορούμε να μην υπομένουμε, επιμένουμε, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. Στη στάχτη υπάρχουν σπίθες και σήμερα υπάρχει κρυμμένη αρετή. Η αγιότητα ήταν πάντα μειοψηφία. Η τιμιότητα δεν πέθανε. Και οι αληθινοί άνθρωποι του Θεού ακόμα υπάρχουν. Έχετε διαβάσει το βιβλίο Τρελογιάννης? Ναι. Κάποιος από εμάς ήταν. Τρελό τον λέγαμε και εμείς μόνο. Κι όμως. Στην Κύπρο, επειδή ακόμα τα πράγματα είναι νοπά από την εισβολή του 1974, να ξέρετε, οι άνθρωποι μιλούν με τόσο πίστη για πράγματα τα οποία εμείς τα λέγαμε, μάλλον τα λέγανε οι παππούδες μας, και τα ζούμε. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να είσαι εσύ εδώ και απέναντι να είναι, έτσι, η τουρκοκυπριακή σημαία και να λένε ο Άγιος Μάμος δεν θα τους αφήσει να περάσουμε από εδώ. Υπάρχουν λοιπόν κρυμμένα φώτα στο σκοτάδι. Μέσα από το σάπιο χώμα ανθίζουν παράδεισια φυτά. Ψύχρεμα να αντιμετωπίσουμε τα σημεία των καιρών. Μην πανικοβληθούμε εύκολα και το βάλουμε στα πόδια. Θα είναι τότε μια νίκη του διαβόλου πάνω μας. Και η πιο μικρή αντίσταση είναι ωφέλιμη. Κανένα, Κύριε Λέησον, δεν πάει χαμένο. Καμιά αμαρτία δεν είναι που να μην συγχωρείται από τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι για όλους μας, μα όλους μας. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος σε αυτή τη γη. Είμαστε αμαρτωλοί και ας είμαστε συμπαθείς, ανεκτικοί και επιεικείς. Είναι αντιφατικό και αναποτελεσματικό να μιλά κανείς ωραία για κάτι που στη ζωή του υπάρχει ως εντελό αντίθετο. Δεν λέω ότι πάντοτε δεν υπάρχει και δεν υπήρχε μια κρίση όλη την ιστορία. Δεν υπήρξε καμιά περίοδος δίχως πάθη και εντάσεις. Σήμερα όμως υπάρχει μια κουραστική αδιαφορία, μια επιπόλαιη ασέβεια, μια τρομακτική αμετανοησία. Φτάσαμε να εμπέζουμε την τιμιότητα, την ταπεινότητα, την εγκράτεια. Καταλήξαμε σε ένα μηδενισμό που απορρίπτει κάθε αξία. Τι παράδειγμα, λέει, προσφέρουμε στα παιδιά μας σήμερα, όταν και οι χριστιανοί μας νευριάζουν, αγχώνονται, φοβούνται, μελαγχολούν και προσποιούνται? Δεν χρειάζεται να βρούμε τώρα μια πρόταση για να την προσφέρουμε. Υπάρχει μια ζωντανή πρόταση, ζωηρή, ισχυρή, σε όλη τη μακραίωνη παράδοσή μας, την ωραία γλώσσα μας, στην πίστη μας, στις μεγάλες αρετές της ελευθερίας και της αγάπης. Η αναγωγή πάλι από το εγώ στο εσύ. Είδατε πως φτάσαμε πάλι να μοιραζόμαστε τα πράγματα, να κάνουμε το πρόβλημα του άλλου πρόβλημά μας. Είδατε όλη αυτή η κίνηση που γίνεται και λέμε, ξέρετε, πάσχουμε ή έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι τότε ήμασταν πολύ ατομιστές. Μέχρι τότε ήμασταν αυτό που μας βόλευε, το να περνάω καλά. Λέω, Πάτερ Δανίλη, καμιά φορά έτσι η νέα ζευγάρια πρέπει να εξομολογηθεί και λέω, παιδιά, πώς περνάτε? Περνάμε καλά. Δεν έχω ακούσει από κανένα να λέμε είμαστε αγαπημένοι. Αγαπιόμαστε. Είμαστε ερωτευμένοι. Περνάω καλά. Λες και είναι, πώς το λένε, δυο συνεταιράκια, ρε παιδάκι, περνάμε καλά. Τώρα λοιπόν ξαναγίνεται πάλι στα ίδια. Μεγάλωσα σε μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας, που τα κυριακάτικά μας γεύματα ήταν όλη η γειτονιά μαζί. Θυμάμαι που ο καθένας στην κατσαρόλα του και πήγαινε, πώς το λένε, εκεί για τη συντροφικότητα, για την δυνατότητα, πώς το λένε, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, να πούμε ο ένας το μαράζι του άλλου. Να γνωριστούν και κάποιοι, ρε παιδί, πώς το λένε, να συνεχίσει η γειτονιά μαζί. Τώρα που στριμωχθήκαμε δεν βγαίνουμε όλοι στη Λεωφόρο Καλαμακίου που ήταν γεμάτες οι πιτσαρίες και τα ρεστορά. Τώρα κάνουμε σπιτικό φαγητό. Τώρα καλούμε και κανένα στο σπίτι μας και τρώμε μια μακαρονάδα με σάτσα. Που ήταν ξεχασμένη κάποτε.
στο μοναστήρι τη λέμε μακαρνάδα ορφανή, τη μακαρνάδα με σάλτσα. Αλλά σπάσαμε το εγώ μας. Είδατε και αύριο μας καλεί ο Θεός σε αυτή την συνάντηση του άλλου. Που λέει ο Χριστός, που είναι ο Θεός. Δίπλα σου λέει. Στο πλησίασμα λοιπόν του πλησίον του αδελφού, δίχως προϋποθέσεις και επιφυλάξεις και αχυποψίες και υποκρισίες, αυτή η συνάντηση θα δώσει χάρη και χαρά, αληθινή άνεση. Θεμέλιο της ύπαρξης στον τόπο μας ήταν πάντοτε αυτό το ήθος. Δηλαδή να μπορούμε να μοιραζόμαστε τα πράγματα. Και για να συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή και αποσόβηση της κρίσης, η Εκκλησία θα πρέπει να απορρίψει τα περιττά, να ασχοληθεί με τα κέρια και ουσιαστικά η οικογένεια να συνταχθεί, η πατρίδα να αγαπηθεί, η κοινωνία να επανατοποθετηθεί σε πιο στέρεες βάσεις. Καλούμαστε σε έναν αγώνα, σε αγρυπνία, σε εγρήγορση, γιατί όχι σε ορθοστασία. Μεθαύριο θα πούμε στη Μεγάλη Τσαρακοστή και ακολουθήσουμε τον χαιρετισμό, γιατί είναι να είμαστε όλοι όρθιοι. Εμείς πηγαίνουμε και πιάνουμε καρέκλα και για το φίλο μας, που θα έρθει αργότερα, ας πούμε. Δεν δίνουμε τίποτα στο Θεό. Τίποτα δεν δίνουμε. Απολύτως. Του παίρνουμε κιόλας εκβιαστικά πολλές φορές. Η συντροφικότητα, η αδελφοσύνη, η συμπαράσταση ομορφαίνουν τη ζωή, δίνουν κουράγιο και ελπίδα, δεν αφήνουν να κυριαρχήσει η παγερή μοναξιά. Η μοναξιά που δημιουργεί μια εθάλη λογισμών, θλίψη, κατάθλιψη, μελαγχολία, αυτοκαταδίκη και μια σκληρή απομόνωση. Να αφήνεις χώρο για τον άλλον, να μπορείς να κάνεις ευχάριστα τα του άλλου, να αναπαύεις τον αδελφό, να παρετήσεις από το δικό σου θέλημα, είναι μια ωραία περιπέτεια που θα δώσει μια μεγάλη χαρά στην ψυχή. Μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να ομορφαίνουν καταπληκτικά λοιπόν τη ζωή μας. Και τελειώνουμε. Πολλοί είπαν για την κρίση λοιπόν των καιρών μας. Δίχως αξίες, ιδανικά, πίστη, αρετή, τιμιότητα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή ακέραιη, ασφαλής, αξιοπρεπής και υπεύθυνη. Η κρίση δηλώνει ασθένεια. Φέρνει απιστία και η απιστία φέρνει απελπισία. Νοσταλγή του ιερού και ωραίου θα επιμένουμε να αντιστεκόμαστε στη γενική κατρακύλα, στην απογοήτευση και από εκεί που δεν το περιμένουμε. Είναι για να συνδεθούμε τελικά πιο πολύ με το Θεό. Να μην πειθόμεθα στους ανθρώπους, από τους οποίους δεν πρόκειται να σωθούμε. Να μην αγγίζουμε τα χέρια μας σε πλούτη άνομα και αμαρτωλά. Καλούμαστε να ξαναζήσουμε μια διαφορετική, μια άλλη, μια άγια μοναξιά. Για όλη αυτή την κρίση που περιγράφουμε, που περιγράψαμε τέλος πάντων, νομίζουμε πως όλοι έχουμε κάποια ποσοστά ευθύνης. Ασφαλώς ορισμένοι έχουν αρκετά περισσότερα ίσως. Σκοπός μας όμως δεν είναι να καταλογίσουμε αυτή την ώρα τι ποσοστό ευθύνης είναι στον καθένα και βγάζοντας τον εαυτό μας απ' έξω. Γιατί όταν μας είπαν τα φάγαμε όλα, όλοι, είπαμε όχι, εμείς δεν φάγαμε. Και όμως τρώγαμε. Ίσως φάγαμε κάτι περισσότερο και ήταν και εμφανής αυτή η αίσθηση ότι κάποιοι είχαν φάει περισσότερο. Αλλά και εμείς τρώγαμε. Είναι αλήθεια πως έχει υποτονίσει αρκετά το αγωνιστικό φρόνημα όλων μας. Παρασυρώμαστε εύκολα από την ευκολία, από την ειδησιογραφία της κουτοπονηριάς, από τη μόδα, την επικαιρότητα, το σειρμό που περιβάλλει την κοινή γνώμη τελικά. Υπάρχει ένας σοβαρός εκφυλισμός του κοινού αγαθού και ιερού. Σχετικοποιήθηκαν οι αιώνιες αλήθειες, υπερασπίστηκε το βόλεμα και η καλοπέραση, ναρκοθετήθηκε η οικογένεια, τορπιλίστηκε η Εκκλησία και δημιουργήθηκε ένα πνευματικό κενό που προσπαθεί να καλυφθεί με την πρόχειρη διασκέδαση και όχι την αληθινή χαρά. Σήμερα οι υψηλές θέσεις τελικά κατέχουν όχι πάντα οι άξιοι και οι πεπαιδευμένοι, οι έμπειροι και οι ενάρετοι, αλλά οι μέτεροι, οι τυχεροί, οι κόλακες, οι επιτίδοι και οι καταφερτσίδες, οι νάνοι όπως τους λένε. Η ελευθερία φυλάγεται με θυσίες όμως και με γενναιότητα. Η ελευθερία πορεύεται με την αδελφότητα που χαρίζει πνευματική ενότητα.
Η ελευθερία είναι ένα πλούσιο δώρο Θεού. Η σχέση μας με τον Θεό είναι μια σχέση ελευθερίας και αγάπης. Η διαταραγμένη σχέση με τον Θεό φέρνει την αμαρτία. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η υποδούλωση στα πάθη, μια απελπισία που είπαμε λίγο πριν. Ο εμπαθής είναι ανελεύθερος και λέει πως είναι ελεύθερος. Το ανίερο κυριεύει την ψυχή του. Η παρέτηση του ανθρώπου σήμερα από τη βαθιά ανάγκη της ψυχής του για λύτρωση και σωτηρία αποτελεί και την τραγωδία του. Μια τραγωδία με πολλά εσωτερικά κενά που οδηγεί αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδα και μηδενισμούς. Δεν επιτρέπεται να είναι το μόνο όραμα του νεοέλληνα η ευημερία, η ευδαιμονία και η καλοπέραση. Δίχως τον Χριστό η ζωή θα είναι άχαρη. Θα είναι άφωτη και φοβισμένη. Δεν μπορώ να πω ότι η χριστιανική ζωή δεν έχει αγώνα και αγωνία, δεν είμαστε χριστιανοί για να περνάμε καλά. Το να είσαι χριστιανός σήμερα είναι μια συνεχής διακινδύνευση, είναι μια ωραία περιπέτεια. Αν πηγαίνουμε στην εκκλησία μόνο και μόνο για να ευχαριστούμε τον Θεό που περνάμε καλά, τότε έχουμε μια θρησκεία και όχι μια πίστη αποκεκαλυμμένη. Σκοπός της ζωής μας δεν είναι μια υλική πρόοδος από μια κοσμική ευτυχία. Η αγιότητα συχνά ανθεί στη φτώχεια, τη στέρηση, την ασθένεια, την κατηγορία, τη συκοφαντία, την εξορία. Άλλωστε και οι Άγιοι μας έδωσαν αυτό το παράδειγμα. Εμείς οι νεότεροι ζήσαμε μετά από πόσα χρόνια το θάνατο του Αγίου Νεκταρίου που ήρθε η Εκκλησία να του ζητήσει συγγνώμη όταν τον είχε βγάλει έξω από τα δίπτυχά της. Γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα. Αξίζει να μιλάς άλλο ή να σωπάς? Τι να λες όταν δεν ακούγεσαι? Τι να λες όταν νομίζεις ότι μόνο μιλώντας υπάρχεις? Μιλάς για να αναγνωρίσεις και να τιμάσαι και θαυμάζεσαι, να επιβάλλεσαι? Τότε καλύτερα να σιωπάς. Γιατί όμως λέει πάλι σιωπάς? Γιατί δεν έχεις κάτι σπουδαίο να πεις ή γιατί φοβάσαι? Και ο λόγος και η σιωπή λοιπόν έχουν τον καιρό τους, θέλουν σοφία, γνώση, προσοχή και προετοιμασία. Πρέπει λέει ακόμα να μάθουμε τη σιωπή του Θεού. Όταν καθυστερεί λέει να μας απαντήσει, κάτι σημαντικό συμβαίνει, κάτι περιμένει από εμάς. Κάποιος λόγος υπάρχει. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος. Ξεκίνα το δρόμο σου με φόβο Θεού και εξ ολοκλήρου με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αφού να ξέρεις και αυτός ο ευκολότερος δρόμος, δίχως Θεό δεν αντέχεται. Υπάρχει ένα βιβλίο του Αγίου Νικολάου, δεν το διαβάστηκε αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Όλες αυτές λοιπόν οι διαπιστώσεις για την κρίση των καιρών μας φυσικά δεν λέγονται, δεν τους ακούμε, δεν τις ακούσαμε, δεν υπόθηκαν για να μελαγχολήσουμε και να απογοητευτούμε. Είμαστε στο νου ηρωνίες, μη φοβόμαστε που δεν είμαστε πολλοί, μην αισθανόμαστε μειονεκτικά και ντροπιασμένοι πολλές φορές. Ο πόλεμος σας μας κάνει πιο γενναίους. Τον πόνο μας και την πικρία μας, από όσα ακούμε, βλέπουμε και βιώνουμε, ας τον κάνουμε θερμή, καρδιοστάλακτη προσευχή. Οι χλεβαστές της ιερότητες αυτοτιμωρούνται ζώντας μια νέα στη ζωή. Ας μην απαντάμε πάντοτε στις προκλήσεις, ας μην ερχόμαστε σε οξύ αντιπαράδοση με τον πειρασμό. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε πως και ο πειρασμός του κάνει καλό γιατί τον κάνει να αγωνίζεται πιο πολύ. Μη φοβόμαστε τις θύελλες των καιρών, μην παρασυρώμαστε σε λογισμούς απιστίας. Να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε τη συντροφιά του και την ενίσχυσή του, την παραμυθία του και την ευλογία του. Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιο Θεό, Πατέρα. Ας αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας, σαν ευεργέτες μας, και θα βρούμε μια υπέροχη ανάπαυση στις καρδιές μας, να θυμόμαστε συχνά το Σταυρό του Χριστού, το πρόσκαιρο της ζωής, την αιώνια ζωή, και θα ισορροπούμε και θα ειρηνεύουμε αφάνταστα. Μακριά από εμάς κάθε απελπισία. Υπήρξαν και χειρότερες εποχές από τη σημερινή, να ξέρετε. Ο Χριστός δεν κοιμάται. Η Εκκλησία ποτέ δεν καταποντίζεται. Η κρίση να μας οριμάσει και να μας προβληματίσει. Υπάρχει άφθονη αρετή κρυμμένη και σήμερα και στα μοναστήρια και στον κόσμο. Λυπούμαστε ειλικρινά για την απιστία των πολλών. Πονάμε από αγάπη και συμπόνια και προσευχόμαστε για τον φωτισμό και τον επανευαγγελισμό τους. Μήπως σταθήκαμε κι εμείς αιτία της άρνησής τους? Μη φλιάρουμε και τελικά επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Οι τύχες μας είναι στα χέρια του Θεού. Να τον εμπιστευτούμε.
να συνεργαστούν αφοσιωμένα μαζί του. Η κρίση τελικά είναι προς συνετισμό. Να θυμηθούμε όσο σοβαρά έχουμε λησμονήσει. Να ανοιχθούμε από την άλλη στο πνεύμα, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ου και πάρτο μόνο ζήσεται. Η κρίση είναι προς αφύπνιση. Η κρίση είναι μια στάση αυτοκριτικής. Η κρίση είναι για να μετανοήσουμε και να κλάψουμε, να προσευχηθούμε. Η κρίση είναι προς υγεία και ειλικρινή ταπείνωση. Η κρίση είναι για να προσκυνήσουμε το μόνο αληθινό τριαδικό Θεό, στον οποίο λοιπόν αξίζει η τιμή και η προσκύνηση όλων μας. Και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων θα κατέληγε ένα πατερικό κείμενο. Σήμερα λοιπόν να δεχτούμε αυτό που ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί. Γιατί πολλές φορές οι αναλύσεις μας είναι έξω από την αίσθηση τελικά του τι ο Θεός θέλει να δώσει από αυτό το γεγονός. Κάποιος γέροντας έλεγε και με αυτό τελειώσω ότι ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί πράγματα στη ζωή μας. Ίσως τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το γιατί. Σαν ξεμακρύνουμε λιγάκι, θα μπορέσουμε να δούμε το γιατί. Και τελικά τι ωφέλη είχε σε εμάς αυτό το γεγονός. Εποχές λοιπόν, η εποχή που ζούμε, που δεν θέλαμε να τη ζήσουμε, ποιος θα ήθελε να ζήσουμε τέτοια εποχή. Πήγαν στον Μητροπολίτη Μεσογείας Νικόλαο, μια ομάδα νέων ανθρώπων με το φόβο και την αγωνία. Σεβασμιότατε, θα πάρουμε την κάρτα. Μήπως είναι η κάρτα του Αντιχρίστου αυτή που θα πάρουμε, τι θα γίνει. Και τους είπε ο Νικόλαος, δεν γράφει μέσα το Ευαγγέλιο ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Λέει, ναι. Τότε γιατί τον εμποδίζεται. Αν είναι να έρθει, ας έρθει, είπε ο Νικόλαος. Αλλά κανείς από εμάς δεν θέλει να γίνει μάρτυρα σε μια εποχή που ίσως ο Αντίχριστος έρθει. Γι' αυτό και εμείς μένουμε με τους βίους των Αγίων που διαβάζουμε και λέμε, βρε τι κάνουν τότε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά σήμερα όταν κληθούμε εμείς, μάλλον θα θέλαμε για κάποιους άλλους να είναι το μαρτύριο του αίματος ή η ομολογία της συνειδήσωσης πίστεως. Αυτά τα ατάκτως συρριμμένα προσπάθησα να σας πω σήμερα, που δεν ήταν δικά μου, ξέρετε, αλλά που ήταν σκέψεις που και εμένα το πω έτσι να με βρίσκουν σύμφωνος, που είναι στην καρδιά μου. Και καθώς πολλές φορές έτσι μιλάμε με ανθρώπους εντός ή εκτός εισαγωγικών πνευματικούς, ανθρώπους που ασχολούνται με τα πράγματα της Εκκλησίας, και είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδίδουμε τις ευθύνες στους άλλους, στους έξω από εμάς, νιώθω ότι είναι ανάγκη να σταθούμε μέσα μας, να σταθούμε στα πόδια μας, να ανακαλύψουμε αυτό που είναι πραγματικά δύναμης και είναι ο Θεός. Και όντως, αυτός ο Θεός και αυτή η δύναμη που δεν κάνει μαγικά πράγματα και δεν μεταμορφώνει, δεν ξέρω αν θα μας κρατήσει στο ευρώ ή θα μας φέρει στη δραχμή, ουδόλως με ενοχλεί αυτό προσωπικά. Αλλά στην αξία του ανθρώπου, ο άνθρωπος παραμένει να είναι ένα ακατάλυτο πρόσωπο που φέρει τη σφραγίδα και τη στάμπα του Θεού και που πορεύεται για να ενωθεί μαζί του. Ευχαριστώ για τη βραδιά. Να ξέρετε, εγώ ωφελήθηκα περισσότερο. Και ωφελήθηκα γιατί βλέπω ανθρώπους που έχουν καταρχάς την υπομονή και την ανοχή και την ευγένεια να με ακούνε τόση ώρα. Δεύτερο, γιατί μπορώ να ελπίζω πολύ περισσότερα για τα πράγματα της συνέχειας της Εκκλησίας και της ζωής μας και της πατρίδος από ανθρώπους οι οποίοι δεν κυματίζουν καμιά σημεία, ούτε απλά την ελληνική, ούτε απλά της Εκκλησίας, αλλά κυματίζουν τη σημαία της αλήθειας, η οποία κοστίζει και η οποία δεν είναι ποτέ αποπλαστικό, είτε που αποσυντήθεται εύκολα, είτε που παραμένει ως μία ανακυκλώσιμο μέσα στη γειτονιά μας. Αυτή την αλήθεια και να τη βιώνετε και να τη ζείτε και να τη βιώνουμε και να τη ζούμε και να τη μαρτυρούμε εκεί που πρέπει και εκεί που πραγματικά νιώθουμε ότι υπάρχει λόγος να τη πούμε. Ευχαριστώ πολύ και τον πατέρα Δανιήλ για την αγάπη του. Εμείς σας ευχαριστούμε από καρδιάς και για τον κόπο σας, αλλά για όλα αυτά τα ωφέλημα που μας είπατε σε μια περίοδο που πραγματικά όλοι ζητάμε να βρούμε κάτι το οποίο θα μας ωφελήσει αλλά και θα μας στηρίξει. Ο πατήρ Πολύκαρπος, παιδιά μας, παρουσίασε την πνευματική πλευρά της κρίσεως, αυτή που πραγματικά δηλαδή
ευθύνεται για την όποια κρίση περνάμε σήμερα και η οικονομική βεβαίως και μας έδειξε πάρα πολύ παραστατικά τους τρόπους κατά τους οποίους πρέπει να αντιδράσουμε ως άνθρωποι και ιδιαίτερα ως πνευματικοί άνθρωποι, ως χριστιανοί. Μου έκανε εντύπωση, όλα με εντυπωσίασαν, αλλά ιδιαίτερα αυτό που είπε πως δεν πρέπει να μας καταλάβει για κανένα λόγο η απογοήτευση. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν γίνεται, εμείς πάντα το κεφάλι πρέπει να το έχουμε ψηλά, και όχι μόνο ψηλά, αλλά να βλέπουμε μπροστά μας τον σταυρωμένο Κύριό μας, ο οποίος μέσα από αυτήν την εικόνα, ιδιαίτερα σήμερα, μας λέει πως πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι ο Σταυρός διαρκεί λίγο. Και μετά το Σταυρό, που είναι πάρα πολύ λίγο, έρχεται η ολοφώτινη χαρά και πραγματικότητα της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν και στην παρούσα κρίση, Σταυρός είναι, Σταυρός σηκώνουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις εποχές, αυτές τις ημέρες, όμως κάνουμε υπομονή, θα φτάσουμε στο Γολγοθά και πίσω από το Γολγοθά θα αρχίσει να φαίνεται η Ανάσταση. Και ένα άλλο πάλι με εντυπωσίαση που πρέπει να κρατήσουμε μαζί με όλα τα άλλα βεβαίως. Αυτό που είπε πως η μικρή αντίσταση χρειάζεται. Πολλές φορές λέμε και τι να κάνω εγώ ή τι μπορώ να κάνω εγώ. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η μικρή μεγάλη αντίστασή μας. Η προσευχή μας. Αυτή η προσευχή που μπορεί να αλλάξει πραγματικά τον κόσμο. Ας γονατίσουμε λοιπόν, παιδιά, ιδιαίτερα αυτές τις ώρες και μέσα από την καρδιά μας ας απευθύνουμε λόγους προσευχητικούς προς τον Θεό να φωτίσει αυτούς που κυβερνούν τις τύχες μας και τις τύχες αυτού του κόσμου, ώστε να έρθουν καλύτερες ημέρες σε όλους μας. Ας μην μιλάμε όμως εμείς, θέλουμε να ακούσουμε και εσάς τώρα, πρέπει πολύ κάποιο για λίγο ακόμα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες αντιλήσεις, διαφωνίες, οτιδήποτε. Θα ήθελα μόνο απλά να συμπληρώσω σε αυτό που είπε την Ντανιήλ, αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκ, νομίζω, ότι η αμαρτία ενός ανθρώπου μπορεί να είναι αιτία, να το πω έτσι, ενός μιας μεγάλης πτώσης της ανθρωπότητας. Ο Άγιος Ισάκ, ο Σύρος, λέει πως ο καθένας συμβάλλει με την αρετή του ή με την αμαρτία του. Είτε στον αγιασμό της ανθρωπότητας, είτε όχι, να ξέρετε. Και ένα τελευταίο. Ας πούμε το θέμα της προσευχής. Ας μην έρχονται εξομολογείτε. Κάποιος μας μου λέει, πάτε τι να κάνω. Προσευχή. Και απαντάει, και τι άλλο. Προσευχή. Και τι άλλο ακόμα. Είδατε, είμαστε οι άνθρωποι που, είναι, που ζήσαμε στην εποχή, ας πούμε, που τα χέρια μας, η καπατσοσύνη μας, το μυαλό μας, ας πούμε, έφερνε λύσεις. Οπότε λέμε τώρα, ποιος πιστεύει στην προσευχή του μπορεί να φέρει λύση, γι' αυτό λέμε και τι άλλο ακόμα, πατέρ. Προσευχή, μόνο προσευχή. Ας πούμε, έχει μια, έχει δυναμική προσευχή, όπως το λέμε, πατέρ. Να πω έτσι, ο πατέρ Παΐσιο, είναι ατομική βόμβα, ας πούμε, προσευχή. Δεν το πιστεύουμε κι εμείς. Είδατε, είμαστε όλοι εύκολοι και είπαμε, πω, αύριο έχουν εξοπουληθεί η Ελλάδα. Εγώ δεν αφιέρωσα καθόλου λίγη ώρα όπως για να πω Θεέ μου αύριο, αν αυτό το οποίο ως γεγονός είναι για τον χώρο που ζω, για την κοινωνία που ζω ευλογημένο, πώς το λένε, κάνει κάτι. Στράβωσέ τους, τύφλωσέ τους ή άνοιξέ τους τα μάτια. Εγώ δεν προσευχήθηκα καθόλου. Αν προσευχή έγραψε του εσάς, ευχαριστώ πολύ, προσευχήθηκε και έγινε αυτή, πώς το λένε, η υπογραφή. Αλλά δεν προσευχήθηκα. Εγώ δεν προσευχήθηκα τότε. Την ημέρα εκείνη, ας πούμε, και τις άλλες ημέρες. Κάποια ερώτηση, παιδιά. Διαφωνία, συμφωνία. Αυτό που είπατε τώρα, πατέρα. Μας πήρε το όνομά σας, κατά. Μάρθα. Μπράβο. Μεριμνάς και τριβάσεις περί πολλά ή όχι. Ναι, το κάνω. Ωραία, ναι, Μάρθα, συγγνώμη. Αυτό που είπατε τώρα, που σε χρειάζεται στην εξομολόγηση, το και τι άλλο. Να θέλω να πω ότι, ας πούμε, σε
τέτοια, αυτό που αισθάνομαι εγώ σε τέτοια κρίση, όταν ξεκινάει μια κρίση, δεν ξέρω αν ξεκίνησε ή αν τελειώνει. Ότι ξεκίνησε το ξέρουμε, βέβαια. Ναι, δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο είναι. Και όπως σε μια αρρώστια ομιγέννητο, ο Θεός μας λέει, ας πούμε, σου δίνω λίγο χρόνο, μπορείς να κάνεις ένα θαύμα, μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε, νομίζω ότι ο Θεός μας καλεί, αν θέλουμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα, να αλλάξουμε. Απλά να σκεφτούμε σε περίοδο που είναι λίγη και είναι μαστιμόχνοι, δεν είναι αρκετό. Εγώ πολλές φορές πλησιάζω ανθρώπους και πάω να πω καλημέρα ή να πω κάτι και φοβούνται. Είτε είναι άνθρωποι, συνάνθρωποι, είτε έχουμε κάποια θέση, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να ανοιχτούμε στον συνάνθρωπό μας, να μην φοβόμαστε, να φύγουμε από τους ρόλους μας, να κάνουμε μια αλλαγή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βήμα στον Θεό να μας βοηθήσει. Γιατί αν απλά καθόμαστε εκεί που είμαστε, πόσο μπορεί να μας βοηθήσει. Καταρχάς, η προσευχή δεν είναι μια παθητική στάση ζωής. Εντάξει. Ούτε επίσης η προσευχή είναι αυτή η αίσθηση πώς θα είναι τώρα μου ήρθε, θα πάω να την κάνω. Εντάξει, γιατί πολλές φορές δεν μας έρχεται και δεν την κάνουμε. Και βέβαια δεν πληρώνει ο Θεός, ας πούμε, κάπως έτσι λέω στους ανθρώπους που δεν προσεύγουν, την πληρώνει ο Θεός. Εντάξει. Γιατί έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα και η προσευχή μας δεν την κάνουμε. Να συμφωνήσουμε καταρχάς ότι η προσευχή δεν είναι μια παθητική διάσταση της ζωής μας και της πνευματικής ζωής. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, από εκεί και πέρα πλέον θα δούμε ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός. Εντάξει. Δηλαδή, να πούμε έτσι για τους σύγχρονους γεροντάδες, μια και όλους τους χρησιμοποιούμε, ας πούμε, ο πατήρ Πορφύριος δεν έκανε κηρύγματα. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κηρύγμα του πατρός Πορφύριου, ας πούμε έτσι. Ούτε μάζευε, ας πούμε, ανθρώπους σαν και εσάς και αλλιώ όπως μαζεύει ο πατήρ Δανίλη, ούτε κανένα νεανικό έργο είχε. Έτσι. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένα άνθρωπος προσευχόμενος. Σήμερα μιλάμε για τον πατέρα Πορφύριο, ας πούμε. Στην εποχή του Αγίου Νεκταρίου ζει ένας πολύ χαρισματικός κληρικός. Ο πατήρ Ευσέβιος Ματιόπουλος, τον ξέρετε, τον έχετε ακούσει. Πατήρ Ευσέβιος, όσοι είμαστε έτσι λίγο μεγαλύτεροι, μια αστρογενικιά σπινελιά, ήταν ο ιδρυτής της αδελφότητος της ζωής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε με τα κηρύγματά του περί συνεχούς θείας κοινωνίας και έκανε την ελλαδική κοινωνία να αλλάξει. Το ότι κοινωνάει σήμερα ο κόσμος όσο τακτικά είναι τον πατέρα Ευσέβιο. Εντάξει. Όταν πέθανε. Όχι, το γενικό ή το γενικό λάθο, να το θα τον μπερδέψω. Όταν πέθανε λοιπόν ο πατέρα Ευσέβιο ο Ματιόπουλος, πάρα πολλοί κόσμος πήγε, τίμησε αυτή την προσωπικότητα. Πέθανε και ο Άγιος Νικόλαος Πουλανάς. Νομίζω ήταν ο Άγιος Νικόλαος Πουλανάς και ο πατέρα Ευσέβιο. Όταν πέθανε ο Άγιος Νικόλαος Πουλανάς, ο οποίος ήταν τραυλός, δεν ήξερε να μιλήσει. Ήταν εδώ στον Άγιο Σώστη κάποια στιγμή και ήθελε, λέει, η Βασίλισσα να πάει την Κυριακή στον Άγιο Σώστη. Και όταν το έμαθαν, ο Αρχιεπίσκοπος εκεί της εποχής πήρε τηλέφωνο και είπε: Πάρτε τον Άγιο Νικόλα τον Πλάνο, πήγαινε σε άλλη εκκλησία για να βρει τον καλυφωνότερο. Εντάξει. Ήθελε καλύφωνο η Βασίλισσα τότε. Λοιπόν, όταν πέθανε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλάνος, ο Θεός απάντησε και έγινε Άγιος. Ήταν άνθρωπος προσευχής όμως. Άρα λοιπόν, η μέρα προσευχή δεν είναι παθητική στάση ζωής. Ο άνθρωπος προσευχής είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός. Ένας άνθρωπος που καίγεται. Δηλαδή δεν προσεύχεται και δεν κάνει τίποτα άλλο. Καίγεται. Και όταν καίγεται, φωτίζει. Όπως φωτίζει το κερί σε ένα σκοτάδι. Και ανακαλύπτει και αυτόν που έχει ανάγκη, και αυτόν που έχει στήριξη και την δυνατότητα να του πει έναν λόγο και την ανάγκη να χτυπήσει μια φώτα και να δώσει ένα πιάτο φαγητό. Ξέρετε, καμιά φορά, και αυτό που κάνουμε στην εκκλησία μέσα. Αν ας πούμε το έργο μας, το να δώσουμε ένα πιάτο φαγητό δεν είναι. Από μια καρδιά που καίγεται και φλέγεται για το Θεό, είναι αρκετά φαγητό πολύ. Αν καίγεται η καρδιά μας και ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχει κάποιος που δεν έχει φάει και εγώ δεν μπορώ να αισθάνομαι την κοιλιά μου γεμάτη που δεν έχει φάει αυτός και καίγομαι και πρέπει να τον βρω, αυτό έχει μια άλλη διάσταση. Και λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν πρέπει να κοιμάμαι αν σκέφτομαι ότι υπάρχει κάποιος από το ποιμνιό μου που δεν έχει κρεβάτι να κοιμηθεί. Αυτό είναι το ήθος. Αυτό είναι το ήθος του χριστιανού. Σήμερα εμείς είπαμε, εντάξει, η Εκκλησία έδωσε φαγητό. Και εγώ στην ωραία μου δίνω 120 μέρες φαγητό. Τόσοι άλλοι για να ανοιχτού, γιατί τους έχουμε καταγράψει ποτέ. Αλλά ένας προσευχόμενος Άγιος άνθρωπος είναι αυτός που λέει δεν θα κοιμηθώ, γιατί κάποιος σήμερα δεν κοιμάται στο κρεβάτι που εγώ έχω.
Αυτό είναι το ήθος. Δεν προσπαθώ να καλύψω. Κάποιος άλλος. Δεις. Να πείτε. Χωρίς μικρόφωνο. Το μικρό σας είπατε. Ευμορφία. Πολύ ωραία. Αποδίδει και αυτό που είστε. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω να μην είναι ο σύζυγος εδώ πέρα και πει ότι κάνει κάτι. Εκεί είναι, εκεί είναι. Γύρω, να το κλείσει λίγο αυτό το άκυμα. Κύριε Βαδομουργούρα, να μην έχετε καταρχάς την έξι. Λοιπόν, συγχωρέστε με τώρα, σα... καθίστε, μην είστε όρθιοι. Αν νομίζετε ότι αυτό... Σας γράφουν από δόμους. Έχουν ντοκουμέντα τώρα. Όχι. Το βγάλουμε αυτό, γιατί το πες στο διαδίκτυο. Εγώ να μιλήσω εδώ, αυτά δεν αφήνω.